Αυτό είναι το χώμα που έβγαλαν μέσα από το κανάλι όταν το καθάρισαν οι Αμερικάνοι. Και αυτός ήταν ο δρόμος που ακολουθούσαν τα φορτηγά για να έρθουν να ξεφορτώσουν εδώ το χώμα. Ποτέ δεν τον έχω περπατήσει. Νομίζω ότι ήρθε η μέρα. Κάτω είναι ο δρόμος, αλλά δεν μπορούμε να πάμε από εκεί γιατί έχει σειρματόπλεγμα. Θα πάμε από εδώ. Δύσκολο είναι. Θα βρω άλλο τρόπο. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάνω σε αυτή τη σιδηροδρομική ράγα σπρώχτηκαν τα βαγόνια και έπεσαν μέσα στο κανάλι τα τρένα. Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα «Γνώμη πολιτών». Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί αποχωρούν από την Ελλάδα και πίσω τους αφήνουν συντρίμμια. Πέρα από την καταδυνάστευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και την κατασπατάληση και απομίζηση του δημοσίου πλούτου, οι κατακτητές, φεύγοντας, προκαλούν και σημαντικές υλικές ζημιές. Μεταξύ αυτών των καταστροφών συγκαταλέγεται και η ανατίναξη της διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Οι Γερμανοί είχαν ανατινάξει τις δύο χαλίβδινες γέφυρες που είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι μετά την κατάκτηση της Ελλάδας και είχαν φράξει το κανάλι με τόνους χωμάτων και άλλων υλικών. Αλλά ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Στα τέλη Απριλίου του 1941 οι Γερμανοί είχαν φτάσει στον Ισθμό. Οι αλεξιπτωτιστές του Χίτλερ έπεφταν κατά σμήνη στη στενή γέφυρα γης για να την καταλάβουν και οι οπισθοχωρούντες Άγγλοι μαζί με τις τελευταίες ντουφεκές τους ανατίναξαν και τη διόρυγα. Μαζί και τη διπλή χαλίβδινη γέφυρα σιδηροδρομική και οδική που εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία. Οι Γερμανοί άμα την εγκατάστασή τους αποκατέστησαν την κυκλοφορία στη διόρυγα και έφτιαξαν δύο νέες γέφυρες για να εξυπηρετούνται οι χερσαίες συγκοινωνίες. Μία για τη σιδηροδρομική γραμμή και μία για το οδικό δίκτυο. Αποχωρώντας όμως το 1944 από τη χώρα μας, ανατίναξαν και τις δύο αυτές γέφυρες και τις έριξαν μέσα στο κανάλι. 645.000 κυβικά μέτρα γης και βράχου, 1.800 τόνοι χάλιβα μαζί με 130 σιδηροδρομικά οχήματα, 6 ατμομηχανές και άνω των 40 τόνων σιδηροτροχιές έπεσαν στη διόρυγα και την κατέστησαν απροσπέλαστη για την αυσιπλοεία. Επιπλέον, μέσα στο κανάλι είχε βυθιστεί σκόπιμα των 3.400 τόνων ατμόπλιο Βέστα. Την 1η Αυγούστου 1947, στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρσαλ, οργανώθηκε στην Ελλάδα η Grecian District, ένας οργανισμός Αμερικανών μηχανικών με έδρα την Αθήνα, επιφορτισμένος με την ανασυγκρότηση της χώρας. Το Σώμα Μηχανικού των Αμερικανών συνεργάστηκε από την αρχή με το προσωπικό των εργολάβων και το Ελληνικό Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Οι εργολάβοι στρατολόγησαν με επιτυχία Έλληνες υπηκόους, αλλά δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν Αμερικανούς εποπτικούς συμβούλους λόγω των ασταθών πολιτικών συνθήκων στην Ελλάδα.
στο ζενίθ της δράσης, η Grecian District απασχολούσε 629 Αμερικανούς και 12.131 Έλληνες. Το κανάλι της Κορίνθου ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία. Σχεδόν 7 χιλιόμετρα σε μήκος, εξοικονομούσε στην αυσιπλοεία περίπου 200 χιλιόμετρα περίπλου της Πελοποννήσου. Η υποχώρηση των Γερμανών, όπως είπαμε, είχε προκαλέσει τεράστια ζημιά. Επιπλέον, η παντελής έλλειψη συντήρησης στη διάρκεια του πολέμου είχε επηρεάσει τους κυματοθράφστες της εισόδου, με αποτέλεσμα το κανάλι να χτυπιέται αλίπητα από τη θάλασσα και η ύπαρξή του να καθίσταται απολύτως επισφαλής. Οι εργασίες για την επισκευή του καναλιού άρχισαν τον Οκτώβριο του 1947. Η προσπάθεια απομάκρυσης των χωμάτινων όγκων και των συντριμμιών απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για να ολοκληρωθεί. Η Street Grove, μία από τις δύο κοινοπραξίες, χρησιμοποίησε βυθοκόρα, πλωτές ράγες, ρημουλκά και πλωτά οχήματα για την απομάκρυση των μπαζών στην προσπάθεια καθαρισμού. Η Atkinson Drake Park, η άλλη κοινοπραξία, ανέλαβε την επισκευή των δρόμων και των γεφυρών. 9 μήνες μετά, στις 6 Ιουλίου 1948, η Διόρυγα παραδόθηκε στην κυκλοφορία για τα μικρής χωρητικότητας πλοία, αφού ένα μελίσι ανθρώπων δούλεψε εντατικά και ακατάπαυστα απομακρύνοντας τόνους χωμάτων και μετάλλων από το θαλάσσιο πέρασμα. Τα νέα εγκαίνια της Διόρυγας έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε μια εποχή που οι μπαρουτοκαπνισμένοι και χαροκαμένοι Έλληνες δεν χρειάζονταν φιέστες, αλλά ουσιαστική υποστήριξη στην οικονομία του τόπου για την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της πατρίδας. Τα έργα ολοκληρώθηκαν τον επόμενο χρόνο, το καλοκαίρι του 1949, με την πλήρη διάνοιξη του καναλιού για τη διέλευση μεγαλύτερων πλοίων, αλλά και την κατασκευή των δύο γεφυρών, της σιδηροδρομικής και της οδικής, για την εξυπηρέτηση των χερσαίων συγκοινωνιών. Μέχρι τότε η συγκοινωνία εξυπηρετούταν από μία γέφυρα Bailey, ένα είδος μεταφερόμενης προκατασκευασμένης γέφυρας που αναπτύχθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για στρατιωτικούς σκοπούς. Για την κατασκευή των δύο νέων γεφυρών απαιτήθηκαν 650 τόνοι χάλιβα αγορασμένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ παράλληλα ανακατασκευάστηκε η από Ελευσίνα μέχρι Κόρινθο Εθνική Οδός, η οποία ήταν επίσης αδιάβατη μετά τον πόλεμο.
Από εδώ είναι πιο εύκολο από ό,τι από το σειρματόπλεγμα.